κυβέρνηση. Και ως κυβέρνηση βλέπουμε τις συνέπειές της, τις βιώνουμε. Τη φτώχεια και την εξαθλίωση που έχει επιφέρει σε κάθε ελληνικό χωριό, σε κάθε ελληνικό σπίτι, την καταστροφή της μικρομεσαίας επιχείρησης, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και σε λίγο καιρό το ξεπούλημα και της ιδιωτικής περιουσίας. Και ο κύριος Γεωργιάδης δεν μας είπε ποιους εξυπηρετεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί τα μεγάλα συμφέροντα είναι οι χρηματοδότες της. Δεν τις αρκούν τα δάνεια που φέσωσε τις ελληνικές τράπεζες και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Χρειάζεται και τα δάνεια των χρηματοδοτών της, γιατί σε αυτούς δεν έχει να τους ξεπληρώσει. Μπορεί να τους ξεπληρώσει με είδος, με αντάλλαγμα, με τις τροπολογίες που φέρνει εδώ κάθε μέρα, με τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με φοροαπαλλαγές, με δωράκια, έτσι, με την παραβίαση κάθε δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους, με όλα αυτά. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει στην κυβέρνηση, τότε θα δούμε πώς θα κυβερνάει. Αλλά σίγουρα ο γνώμονας θα είναι, οι άνθρωποι είναι πάνω από τα κέρδη. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους. Με κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασμό στο περιβάλλον. Και τώρα ξεκινώντας, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι διαβάζοντας αυτό το νομοσχέδιο, πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι ο κύριος Υπουργός είναι εκπληκτικά φλίαρος. Κύριε Υπουργέ, μας φέρατε ένα νομοσχέδιο, 100 σελίδες, που μαζί με τις εισηγητικές εκθέσεις και τα συμπαραμαρτούντα όλα, φτάνουν τις 500 σελίδες, για κάτι που μπορείτε να μας το πείτε, που χωράει μέσα σε μια παράγραφο. Ποιο είναι αυτό? Ο κύριος Υπουργός, με προεδρικό διάταγμα, αλλάζει ανά πάσα στιγμή το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και το κάνει όπως θέλει. Βέβαια, στην πορεία δυνάτησε το μισό νομοσχέδιο, χάσαμε τη Θεσσαλονίκη για κάποιο διάστημα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα. Κύριε Υπουργέ, 20 λέξεις αρκούσανε. Δεν χρειαζόταν περισσότερο. Ή αν θέλετε ένα μόνο άρθρο που να λέει ξεπουλάμε όλη τη χώρα. Γιατί αυτό λέει ο νόμος σας. Συνοδεύεται βέβαια, για όποιον το διαβάσει, με κάποιες χαριτωμένες εκφράσεις εκεί μέσα, ωραίες εκφράσεις, επιπέδου θα έλεγα έκθεση δημοτικού, που το θέμα είναι η πόλη μας. Κατά την ίδια έννοια, σε λίγο καιρό, έτσι τον Οκτώβριο, μπορείτε να μας φέρετε με αφορμή κάποιο άλλο θέμα, μια έκθεση που να λέει πώς πέρασα το καλοκαίρι. Πίσω όμως από τις χαριτωμένες αυτές εκφράσεις, υπάρχει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτό το νομοσχέδιο. Και αυτό το νομοσχέδιο λέει το εξής, το ουσιαστικό, ότι ο κύριος Υπουργός μπορεί να ρυθμίζει κάθε χωροταξικό θέμα, έτσι κατά περίπτωση, με στόχο την εξυπηρέτηση κάθε ιδιωτικού συμφέροντος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ορθολογισμός και η ευρωπαϊκή πρακτική υπαγορεύουν μια κάπως θα έλεγα διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Καθορίζονται με νόμο και με σαφήνεια ποιες είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά περιοχή, έτσι ώστε το κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, θα έλεγα ο κάθε δήμος, ο κάθε δημόσιος φορέας, να γνωρίζει τι και πού επιτρέπεται οτιδήποτε. Στη συνέχεια, ο καθένας, με βάση τις επιτρεπόμενες χρήσεις, καθορίζει την πορεία του, τα επενδυτικά του σχέδια, τι επιθυμεί να αγοράσει και να πουλήσει και δεν χρειάζεται να ανατρέχει κάθε φορά στον Υπουργό. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ιδιώτης επενδυτής δεν χρειάζεται να ξέρει ούτε το όνομα του Υπουργού. Εσείς όμως εδώ, κύριε Υπουργέ, ακολουθείτε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Πώς να το πω, είναι πιο παραδοσιακή. Μας φέρνετε πίσω στην ύστερη Οθωμανική περίοδο της Αθήνας. Την εποχή εκείνη, για να χτίσει κάποιος κάτι, χρειαζόταν την άδεια του τοπικού αγά. Σήμερα, με τη δικιά σας ρύθμιση, πας στον Υπουργό να σου βγάλει ποιο προεδρικό διάταγμα θέλεις και τελειώνει η υπόθεση. Τι να πω, συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ, με αυτό το νομοσχέδιο που μας πηγαίνετε 200 χρόνια πίσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω όμως τώρα να σταθώ σε δύο ειδικά άρθρα. Άρθρα που περιέχονται σε αυτό που λέμε τις άλλες διατάξεις. Το άρθρο 81 που αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ, έτσι στη Νέα Φιλαδέλφεια, και το άρθρο 82
που αφορά την οικοπεδοποίηση των δασών με πρόφαση την αθλητική χρήση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι ότι είναι παλιά αμαρτία η αξιοποίηση του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, όχι ως άθλημα, όχι ως κοινωνικό φαινόμενο, αλλά ως πρόφαση για να περάσουν διάφορα παράδεκτα πράγματα, κυρίως χωροταξικού χαρακτήρα. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζεται ως ο κυβερνητικός γάιδαρος που καλείται να κουβαλήσει τις αμαρτίες του χωροταξικού σχεδιασμού διαδοχικών κυβερνήσεων. Αυτά που κάνατε ξεχωριστά τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης στο παρελθόν, όταν διοικούσατε, κυβερνούσατε αυτοδύναμα, τώρα τα κάνετε μαζί, από κοινού. Στην πλάτη λοιπόν του γηπέδου του Παναθηναϊκού, προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε να περάσει ένα φαραωνικό ολόκληρο εμπορικό κέντρο. Έτσι, τα σπασμένα βέβαια, τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε σημασία αν θα υπήρχε ένα γήπεδο στη γωνίτσα. Το θέμα ήταν τα εμπορικά καταστήματα που θα υπήρχαν και σε πόση έκταση. Στην πλάτη της ΑΕΚ, προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε παλιότερα να περάσει ένα εξίσου φαραωνικό κέντρο με ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ταράτσα. Άκουσον. Και τότε σπασμένα τα πληρώνει πάλι η ομάδα της ΑΕΚ. Έτσι, πόσο μάλλον όταν δεν μπήκε στον Ολυμπιακό σχεδιασμό, όπου είχε προοριζόταν γι' αυτό και τελικά έμεινε και χωρίς γήπεδο. Τι κάνετε λοιπόν εσείς κύριε Υπουργέ, θα μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα κύριε Πρόεδρε, δεν θα ξανατοποθετηθώ αύριο. Τι κάνετε λοιπόν εσείς κύριε Υπουργέ για αυτή την κατάσταση? Προτείνετε για την ΑΕΚ μια, θα έλεγα, ομολογουμένως πιο μετριοπαθή λύση, έτσι, στο πρόβλημα του γηπέδου, αλλά δοθήσεις της ευκαιρίας, τώρα που την βρήκατε, ανοίγετε την πόρτα για την καταστροφή του 5% των περιαστικών δασών όλης της χώρας με πρόφαση τον αθλητισμό. Απορώ κύριε Υπουργέ, δεν σας πέρασε ποτέ από το μυαλό η σκέψη να δώσετε απλά λύση στο γηπεδικό πρόβλημα της ΑΕΚ χωρίς να την αξιοποιήσετε για να περάσετε από το πλάι και ό,τι άλλο θέλετε? Τώρα στα ειδικότερα ζητήματα του γηπέδου της ΑΕΚ, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό από την κυβέρνηση ότι ζητήματα όπως η ενίσχυση της πυροπροστασίας του δάσους και η πύκνωση της βλάστησής του, αυτά αποτελούν υποχρέωση του κράτους. Δεν αποτελούν αντισταθμιστικά ωφέλη που ευαρεστούνται κάποιοι να παραχωρήσουν κάποιοι ιδιώτες στο κοινωνικό σύνολο έναντι ανταλλάγματος. Ακόμα, και θέλω να το προσέξετε αυτό, αν για λόγους ανωτέρας βίας υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και αναπόφευκτη την παραχώρηση σπιθαμής έστω αστικού δάσους, για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο θα έλεγα, η μόνη λύση που θα μπορούσε ίσως να γίνει αποδεκτή είναι η αντικατάστασή του με έδαφος ίσου εμβαδού που θα αποκτήσει δασικό χαρακτήρα στη θέση του και μάλιστα μέσα στον ίδιο Δήμο. Επιπλέον, υποχρέωση του κράτους αποτελεί η ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του αθλητικού χώρου στο αστικό και κοινωνικό περιβάλλον που θα το φιλοξενήσει. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν εξασφαλίζεται με την ανοχή τραμπουκισμών και εκφοβισμού των πολιτών που θέλουν να συζητήσουν ανοιχτά το θέμα. Εξασφαλίζεται μόνο με την πλατιά ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση όλων των ενδιαφερομένων. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι εμείς θέλουμε το γήπεδο της ΑΕΚ. Θέλουμε το γήπεδο να γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον παραδοσιακό χώρο της ομάδας. Το θέλουμε και θα γίνει, χωρίς όμως τους δασοκτόνους όρους που περιέχουν τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Η κυρία Σκόδρα έχει το τύπο.